Με την παρουσίαση του νομοσχεδίου χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Άκη Σκέρτσο, άνοιξε ο δρόμος για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, όχι χωρίς αναταράξεις, ακόμα και μέσα στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Χθες ο Μάκης Βορύδης, ο μόνος διαφωνών ανάμεσα στους υπουργούς, δήλωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία, με κυβερνητικές πηγές να σημειώνουν ότι δεν τίθεται θέμα παραμονής του στην κυβέρνηση, καθώς είχε εξ αρχής δηλώσει τη διαφωνία του. Διαφωνώ επί της αρχής με το νομοσχέδιο και κατά τη γνώμη μου από το Σύνταγμα πηγάζει μία έννοια της οικογένειας που δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν θέλω να δημιουργήσω πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση, γι' αυτό και θα απέχω από την ψηφοφορία. Χαίρομαι που και οι διαφωνίες εκφέρονται με δομημένο τρόπο. Δεν θα μπω στα νομικά ζητήματα για το θέμα, διότι είναι θέμα ισότητας, συμπερίληψης και ελευθεριών. Ο κ. Βορύδης, αντιθέτως, κατά τη γνώμη μου, έχει δείξει μία μεγάλη πολιτική ωριμότητα στο θέμα αυτό. Διότι ενώ ο ίδιος έχει μια αξιωματική διαφωνία, την οποία την έχει εκφράσει δημόσια από την αρχή, επιλέγει το δρόμο της αποχής, δηλαδή το δρόμο του να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Νομίζω εκ μέρους αυτό είναι επενετέα πράξη. Ξέρω ότι ο κύριος Βορύδης όμως το θέμα αυτό είχε εκφράσει από την αρχή μια διαφωνία. Όταν ορκίστηκε υπουργός, είχε από την αρχή πει ότι έχει αυτή τη διαφωνία σε αυτό το θέμα. Κατά συνέπεια, ο κύριος Πρωθυπουργός προφανώς του δείχνει μια πολύ μεγαλύτερη ανοχή. Διότι από την αρχή αυτά ήταν ξεκάθαρα. Και όταν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα στις σχέσεις δύο ανθρώπων, νομίζω ότι δεν αποφεύγονται και παρεξηγήσεις. Η στάση του κυρίου Βορύδη τον τιμά γιατί παραμένει πιστός στις αρχές του, όπως τιμά και τον Πρωθυπουργό το ότι αναγνωρίζει και στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου το δικαίωμα της ψήφου κατά συνείδηση σε ένα νομοσχέδιο που προβληματίζει πολύ έντονα τη βάση της παράταξης. Αποχή ή καταψήφιση? Έχω δηλώσει ότι θα καταψηφίσω. Δύο ταχύτητες στην αντιμετώπιση, δηλαδή άλλο να λέγεσαι Βορύδης, άλλο να λέγεσαι κυρία Σιριγκέλα ή οποιοδήποτε άλλος. Και ταυτόχρονα τον κύριο Μητσοτάκη να δίνει το δρόμο της αποχής βουλευτών και υπουργών από ψηφοφορία. Σε εγκαλεί ο κύριος Βορύδης γιατί δεν ψηφίζουμε και ο ίδιος δεν ψηφίζει το νομοσχέδιο του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Το σχέδιο νόμου θα παραμείνει στη δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και αμέσως μετά θα έρθει στη Βουλή. Τα 13 άρθρα της ρύθμισης προβλέπουν εκτός από τον πολιτικό γάμο ατόμων του ιδίου φύλου, αναγνώριση των γάμων που έχουν τελεστεί στο εξωτερικό, αναγνώριση των παιδιών που έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό, ενώ ρυθμίζει εργασιακά δικαιώματα και γονεϊκές άδειες, όπως και την άδεια μητρότητας. Τα δικαιώματα των λίγων πρέπει να τα προασπίσουμε οι πολλοί. Περισσότερο. Και νομίζω στη φιλελεύθερη δημοκρατία αυτό είναι ακόμη πιο επιτακτικό. Τους έπιασε ο πόνος, λένε, για τα δικαιώματα των παιδιών. Ποιους? Αυτούς που στηρίζουν ψυχρά και ξεδιάντροπα την γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη με θύματα ήδη πάνω από 10.000 παιδιά.